Η οδηγείται μάλλον στις φυλακές Μαλανδρίνου. Στην απολογία του ήταν παρόντες και οι δύο δικηγόροι, ο κ. Βαμβακάς και ο κ. Καζατζής. Μέσα στον ανακριτή είπε ότι μετάνιωσε, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του. Η οικογένειά του, από ό,τι φαίνεται, τον έχει συγχωρέσει, γιατί κατάλαβαν ότι δεν έφταιγε ακριβώς εκείνος, ήταν και μεθυσμένος. Έχει συγχωρέσει η οικογένειά του. Ναι, από ό,τι μας είπαν και οι δικηγόροι και ό,τι βγάζει και το ρεπορτάζ, έχει συγχωρηθεί από την οικογένειά του, αφού ζήτησε συγγνώμη. Είχε τη στήριξη ακόμα και της αδερφής της μητέρας του. Και έξω από τον ανακριτή ήταν συνέχεια αγκαλιά με όλα τα αδέρφια του. Ωραία. Χριστίνα μου, θα το συζητήσουμε σε λίγο, γιατί έχω τον κύριο Καζατζή στο...